Τη Δράμα επισκέφθηκε σήμερα ξανά και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τέρενς Κουίκ, ο οποίος, μιλώντας στην τηλεόραση του Σταρ για την έξοδο της χώρας στις αγορές, τόνισε ότι ο μαυρακορητισμός των τραπεζών σε βάρος της χώρας μας συνεχίζεται, αφού το επιτόκιο θα είναι υψηλό, ενώ την ίδια ώρα η κοινωνία υποφέρει. Θα ήθελα να μπείτε στο διαδίκτυο, μια που μπαίνουμε σε αγορές, για να δείτε μέσα από ποιους σκοπεύονται νεκέδες ο Έλληνας ακόμα ψάχνει να βρει φαγητό. Και έχω δει μια συγκλονιστική φωτογραφία όπου υπάρχει συνάνθρωπός μας, συμπολίτης μας Έλληνας, ο οποίος έχει δει πεταμένους, τελειωμένους τενεκέδες λαδιού και προσπαθεί σταγόνα-σταγόνα να το βάλει σε ένα μπουκαλάκι που κρατάει μαζί του. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τις αγορές και πολύ περισσότερα αγορές, οι οποίες θα μας το δώσουν 5% το δάνειο, όταν άλλες χώρες δανείζονται με 2-2,5% και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 1% και κάτω, θα λέγω ότι ο μαυραγορητισμός των τραπεζιτών εξακολουθεί να υφίσταται σε βάρος Ελλάδας μας. Παράλληλα όμως, πολύ απεσιόδοξοι λέτε ότι αυτή η επιτυχία της εισόδου στις αγορές θα συνοδευτεί από νέα μέτρα όπως περικοπή των συντάξεων και μια σταθεροποίηση που λέγεται ότι ίσως να επιτευχθεί θα την πληρώσουμε μέσα στο 2014 πολύ ακριβά. Βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία αφορά περιφέρεια, η οποία αφορά δήμους, βεβαίως υπάρχουν και οι ευρωεκλογές. Και θα ήθελα την ώρα που κάνω έναν προεκλογικό αγώνα για την περιφέρεια, που σημαίνει ότι πρέπει να παλέψουμε για τις τοπικές κοινωνίες, να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στο τι θέλει ο πολίτης για να ξαναβεί το χαμόγελό του και για να του λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να απαντώ σε ερωτήματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Σαφέστατα και όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει την καθημερινότητά του. Απλά σας λέω ότι βαρέθηκα να ακούω διάφορες υποσχέσεις, γιατί είχα ακούσει και το ζάπιο με τα 18 μέτρα, είχα ακούσει το ότι περίπου θα μας χαρίσουν τα δάνεια, αλλά ξέρετε, κανένα δάνειο καταρχήν δεν χαρίζεται. Αυτό είναι η λογική των τραπεζιτών. Και εμείς λέμε ότι καλό θα είναι κάποια στιγμή να γίνει και ένας λογιστικός έλεγχος του χρέους για να δούμε πραγματικά τι χρωστάμε προς κεφαλαίου και τι χρωστάμε προς επιτοκίων. Το κυριότερο όμως όλων είναι ότι εξακολουθούμε να δανειζόμαστε για να συντηρούμαστε. Και χρωστάμε 350 δισεκατομμύρια ευρώ και βάλε. Λοιπόν, δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι η ανάπτυξη στη χώρα μας, η οποία δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Και πόσο μάλλον η περιοχή εδώ της Δράμας που ξέρει το τι σημαίνει οικονομική ύφεση. Λοιπόν, με δανεικά πάλι θα ζούμε. Αυτό ήταν, δηλαδή, 3 χρόνια κάναμε τον αγώνα, τι τον έκανε ο ελληνικός λαός με θυσίες, για να συνεχίσουμε να δανειζόμαστε.